πάμε στο οροπέδιο Λασιθίου. Mm-hmm. Υπάρχει συνεργείο της Κρήτη TV, της εκπομπής Κρήτη σήμερα, και βρίσκεται συνάδελφος η Εύη Σπανού, η οποία πήρε τα βουνά σήμερα για να καταγράψει εκεί το χιονισμένο τοπίο στο οροπέδιο Λασιθίου. Και δίπλα της είναι ο Δήμαρχος, ο κύριος Γιάννης Στεφανάκης. Εύη, να ξεκινήσουμε με σένα. Ένα πρώτο σχόλιο. Καταγράφεις το ρεπορτάζ, η εικόνα αυτή τη στιγμή στην περιοχή που βρίσκεσαι και πού βρίσκεσαι ακριβώς. Νίκο, βρισκόμαστε στο οροπέδιο Λασιθίου, όπως είπες και εσύ. Έχουμε ένα βαθμό κελισίου και το λευκό πέπλο, το οποίο από το πρωί έτσι δημιούργησε αυτό το πανέμορφο τοπίο, νομίζω ότι κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι είναι μοναδικό αυτό που βλέπουμε. Η χιονόπτωση των προηγούμενων ωρών έχει δημιουργήσει ένα πολύ όμορφο χειμωνιάτικο τοπίο και μην ξεχνάμε άλλωστε ότι είμαστε στην καρδιά του χειμώνα, είναι Ιανουάριος. Και αν δεν κάνει τώρα χιόνια, πότε θα τα κάνει? Σωστά. Χρειάζεται ωστόσο προσοχή. Και δίπλα σου βρίσκεται και ο δήμαρχος της περιοχής, ο κύριος Στεφανάκης, ο κύριος Γιάννης Στεφανάκης. Δήμαρχε, καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές. Όμορφα τα χιόνια, όμορφο το λευκό τοπίο που βλέπουμε αυτή τη στιγμή στην τηλεόραση. Ωστόσο, υπάρχουν και προβλήματα που πιθανότατα να παρουσιαστούν και τη νύχτα. Είμαστε προετοιμασμένοι, είστε προετοιμασμένοι? Είμαστε προετοιμασμένοι και ο Δήμος και η Περιφέρεια, η Πυροσβεστική Αστυνομία, το ΕΚΑΒ, το Κέντρο Υγείας. Έχουμε κάνει ένα εξαιρετικό συντονισμό από νωρίς το πρωί που εκδηλώθηκαν τα χιόνια. Παρόλο που ήταν απότομο το πρωινό και δεν είχε προβλεφθεί. Είμαστε σε επιφυλακή τα συνεργεία του Δήμου και εφόσον χρειαστεί θα κινηθούν για να ελευθερώσουν το δρόμο και να μπορεί να κινηθεί οποιοδήποτε μέσα. Μέχρι και αυτή τη στιγμή. Υπήρχαν ορισμένοι απεγκλωβισμοί σήμερα. Βέβαια, βέβαια. Να πάμε μέχρι αυτή τη στιγμή τα προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί. Ναι, ναι. Τα προβλήματα ήταν νωρίς το πρωί, όταν ξεκίνησε η χιονόπτωση, μετά τις 9 το πρωί. Αμέσως κινηθήκαμε για να εκτιμήσουμε την κατάσταση. Κλείσαμε τα σχολεία. Παρ' όλα αυτά, δημιουργήθηκε πρόβλημα στην μεταφορά των μαθητών από τα σχολεία προς τις οικίες τους. Γιατί σε κάποια σημεία, σε κάποιες ανηφόρες, δεν μπορούσε το λεωφορείο να ανεβεί λόγω του μεγάλου ύψους του χιονιού. Ευτυχώς σταμάτησε το λεωφορείο, πήγαν οι γονείς, πήραν τους μαθητές και είχαμε και εγκλωβισμούς από οχήματα στην περιοχή της Αμπέλου, εδώ που βρισκόμαστε, στο Σελί Αμπέλου. Ήταν γύρω στα 10 οχήματα τα οποία είχαν εγκλωβιστεί οι οδηγοί. Με την βοήθεια των συνεργείων του Δήμου και της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας, απεγκλωβίστηκαν ασφαλώς και οδηγήθηκαν στις οικίες τους χωρίς κανένα πρόβλημα. Με τους κτηνοτρόφους, Δήμαρχε, έχουν ενημερωθεί, έχετε κάποια ενημέρωση? Ναι. Έχουν προετοιμαστεί οι κτηνοτρόφοι. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα. Παρότι γνωρίζουμε ότι υπάρχουν κτηνοτρόφοι στα ορεινά σε μεγάλα υψόμετρα, είμαστε σε επικοινωνία. Δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα μέχρι στιγμής. Δεν έχουμε. Είχαμε νωρίτερα ένα εγκλωβισμό στο δρόμο που οδηγά από Αβρακόντε προς οροπέδιο του Λιμνακάρου. Ένα όχημα κινδύνεψε να πέσει στον γκρεμό, αλλά ευτυχώς όλα καλά, δεν υπήρξε κάποιος κίνδυνος, απεγκλωβίστηκε και το όχημα. Νομίζω δεν υπάρχει κάποιος λόγος μέσα στη νύχτα τώρα να βγει οποιοδήποτε και να μετακινείται, ακόμα και για δουλειές. Καλό είναι να μείνει στο σπίτι. Αύριο θα ανοίξουν τα σχολεία στην περιοχή σας? Όχι, θα είναι κλειστά και αύριο τα σχολεία. Στην πρωτοβάθμια. Πρωτοβάθμια. Λοιπόν, νηπιαγωγεία δημοτικά. Η πρωτοβάθμια. Ακριβώς. Νηπιαγωγεία δημοτικά, παιδικός σταθμός. Και θα εκτιμήσουμε την κατάσταση αύριο το απόγευμα για να δούμε την Τετάρτη τι ακριβώς θα γίνει. Ήταν πάντως μια ήπια χιονόπτωση, Δήμαρχε. Φαντάζομαι σχετικά διαχειρίσιμη. Ήταν διαχειρίσιμη, απλά ήταν απότομη. Σε πολύ λίγες ώρες είχαμε πάρα πολύ χιόνι. Σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Ήταν ιδιαίτερα πυκνή η χιονόπτωση. Και έντονη. Ήταν πολύ έντονη. Ευτυχώς δεν διήρκεσε πάρα πολύ. Ευτυχώς. Πάντως είναι πολύ σημαντικό να πούμε και για τους ανθρώπους οι οποίοι μετακινούνται κάποιες συμβουλές, όπως το ότι πρέπει να χρησιμοποιούν αντιολισθητικές αλυσίδες μετακινούμενοι, έτσι. Έτσι ακριβώς. Αντιολισθητικές αλυσίδες, να είναι εφοδιασμένοι, είτε χρειάζεται είτε όχι, γιατί ο καιρός είναι παράξενος, είναι μη προβλέψιμος, και να φροντίζουμε για το ελάχιστο των μετακινήσεων. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε εν μέτρο τήρησης της πανδημίας, των μέτρων της πανδημίας για την προστασία του κορονοϊού. Δεν είναι για να βγούμε τώρα στην εκδήλωση των φαινομένων για να παίξουμε με τα χιόνια. Δεν είναι για να μετακινούμαστε το βράδυ. Και μία παράκληση, ιδιαίτερα προς τους ηλικιωμένους
πολίτες να μην βγαίνουν από τα σπίτια τους το βράδυ όσο το δυνατόν, γιατί με το μπαγετό που θα επέλθει είναι επικίνδυνο να γλιστρήσει κάποιος, να χτυπήσει και να χρειαστεί να παρέμβουμε. Δήμαρχε. Οτιδήποτε όμως χρειαστεί, και ο Δήμος και η αστυνομία και το ΕΚΑΒ και το Κέντρο Υγείας είμαστε στη διάθεση του κόσμου 24 ώρες το 24ωρο. Οτιδήποτε χρειαστεί να επικοινωνήσουν μαζί μας. Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσω πολύ.